Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ τον κύριο Πίτση για την πρόσκληση. Μου έβαλε τίτλο της ομιλίας «Πώς οραματίζομαι τη θεραπεία των καρδιακών παθήσεων σε 10 χρόνια». Προτιμώ να πω πώς η καρδιολογία οραματίζεται και όχι πώς οραματίζομαι εγώ προσωπικά. Όμως, αισθάνομαι όπως ο Απόστολος Παύλος στην Πνίκα, που είπε στους Αθηναίους ότι είδα τους βωμούς σας, προσκύνησα τους θεούς σας, αλλά εγώ έρχομαι να σας μιλήσω για έναν άλλο Θεό, είπε ο Απόστολος Παύλος. Και έτσι λοιπόν κάνω την εισαγωγή, γιατί μπροστά σε εξαιρετικούς επεμβατικούς χειρουργούς και καρδιολόγους, το να πει κανένας αυτά τα πράγματα πρέπει να το σκεφτεί. Απλό. Η στεφανία νόσος είναι μία μορφή της αφαιρωματικής νόσου, η οποία μπορεί να χτυπήσει παντού, αλλά η στεφανία χτυπάει την καρδιά. Όμως δεν έχω μία διαφάνεια μαζί μου, αλλά άκουσα τις ομιλίες εξαίρετες και θα σας παραπέμψω στο περσινό, σε ένα τεύχος ευκυλέσεων που έλεγε ότι «treat the patient, not the angio», να θεραπεύεται τον άρρωστο και όχι την στεφανιογραφία, την αγιογραφία. Αλήθεια, η διαφάνεια αυτή που δείχνω είναι ένας επιβαρημένος άρρωστος, όπως βγαίνει από τις κατευθυντήριες οδηγίες δημοσιευμένες από το 2000 και επαναλαμβανόμενες σε όλες τις εκδόσεις του Brownwall, που τι λέει. Λέει ότι με ένας άρρωστος ο οποίος έχει τα πάντα, κακό μυοκάρδιο, χαμηλό ejection fraction, ισχυμία, νόσο τριών αρτηριών, κακό τεστ κοπόσεως, κακές όλες οι απεικονιστικές εξετάσεις. Τι θνητότητα έχει? Έχει 3% ετήσια θνητότητα. Δηλαδή, σε 100, 3 θα χαθούν. Από τους πιο βαριά. Τώρα, από τους πιο ελαφρά, τελείως ελαφρά, θα χαθεί κάτω από 1%. Άρα, λοιπόν, η στεφανία νόσος είναι κακοήθης νόσος. Το έτος. Ρωτώ τώρα. Με όλες τις επεμβάσεις που κάνουμε, έχετε καλύτερα αποτελέσματα? Δηλαδή, αν πάρετε αυτούς τους αρρώστους και τους χειρουργήσετε, τους κάνετε αγιοπλαστικές, υβριδικές κτλ., θα έχουν καλύτερη επιβίωση από αυτήν που ήδη η στεφανία νόσος τους ορίζει? Ερώτημα πρώτο. Το δεύτερο. Παραθέτω όλες τις γνωστές μελέτες τις χειρουργικές. Είναι η Veterans Administration, είναι η European, είναι η CAS, είναι όλες οι μικρότερες μελέτες. Τι βλέπετε? Ότι υπάρχει πράγματι ελάττωση της θνητότητας μετά τις επεμβάσεις, μετά από 2 χρόνια κυρίως, αλλά στο τέλος της δεκαετίας και οι 2 καμπύλες σχεδόν τείνουν να εξωθούν. Γιατί? Διότι εξελίσσεται η στεφανία νόσος. Και αν τυχόν επιβιώσουν οι άρρωστοι, θα τους διεκδικήσουν εγκεφαλικά επεισόδια, θα τους διεκδικήσουν άλλες μορφές της αθυρωμάτωσης, όπως έδειξα στην πρώτη μου διαφάνεια. Εδώ είναι η Stitch, όπου πράγματι βλέπετε ότι με κόκκινο χρώμα είναι η φαρμακευτική θεραπεία, η χειρουργική θεραπεία με το μπλε, όπου βλέπετε πράγματι στον ευνίδιο θάνατο υπάρχει μια σαφέστερη βελτίωση εάν κάποιος ακολουθήσει την επεμβατική θεραπεία. Στην καρδιακή ανεπάρκεια τα πράγματα είναι πιο καθαρά. Δηλαδή τι δείχνει? Ότι η επανεμάτωση βοηθάει καλύτερα αυτούς οι οποίοι έχουν καρδιακή ανεπάρκεια. Και η στεφανία νόσος πιο πολύ σκοτώνει με την ισχυμία από ότι με αυτό που νομίζουμε εμείς ότι σκοτώνει, τη χρόνια ισχυμία εννοώ, με την καρδιακή ανεπάρκεια την οποία προκαλεί. Τώρα, αν πάρουμε όλες τις μελέτες που αφορά χειρουργικές επεμβάσεις και PCI,
αγιοπλαστική. Τι βλέπετε? Βλέπουμε ότι οι διαβητικοί είτε χειρουργηθούν είτε υποστούν PCI είναι επιβαρημένοι. Είναι όμως ιδιαίτερα επιβαρημένοι όταν κάνουν PCI. Είναι 3 φορές παραπάνω η θνητότητα του διαβητικού. Έχουμε το δικαίωμα λοιπόν με αυτά τα δεδομένα κάνουμε με ψηλού πίδημα PCI σε ένα ασυμπτωματικό άρρωστο. Επαναλαμβάνω, ασυμπτωματικό. Υπάρχει ένας αντίλογος. Ασυμπτωματικός μπορεί να είναι, αλλά να είναι λόγω του διαβήτου silent ασυμπτωματικό. Σωστό. Τότε λοιπόν με τις απεικονιστικές πρέπει να δούμε αν υπάρχει μεγάλη ισχυμία. Και αν υπάρχει μεγάλη ισχυμία, τότε δικαιολογούμε την πράξη. Βλέπετε ότι η Courage τι δείχνει, ότι στην νόσο ενός αγγείου, είτε κάνετε PCI, είτε κάνετε φαρμακευτική θεραπεία, στην πενταετία, εξαετία, η επιβίωση είναι η ίδια. Ποιο το κέρδος, το ουσιαστικό? Προχωρούμε παρακάτω και παίρνουμε τη σύνταξη. Τι λέει η σύνταξη? Πριν 2 χρόνια, αυτοί πήρανε και είδανε αυτούς που χάθηκαν, που πέθαναν, αν θέλετε, μετά από bypass και PCI, επί μία πενταετία. Νεκροτομική μελέτη. Τι λέει λοιπόν αυτή η μελέτη? Λέει ότι αυτοί που κάνανε PCI, ενώ η θνητότητα ήταν περίπου η ίδια, είναι καλύτερη στη χειρουργική επέβαση, στο CBG, αλλά δεν είναι στατιστικό σημαντική διαφορά, 97 με 123 η θάνατη. Αλλά εκεί που είναι φοβερή η διαφορά είναι στο έφραγμα. Η θάνατη του εφράγματος με PCI στην πενταετία είναι 6 φορές παραπάνω. Θάνατη, 6 φορές παραπάνω σε σχέση με την αγιοπλαστική. 4,1 η χειρουργική επέμβαση, 29,3 η αγιοπλαστική. Νεκροτομική μελέτη. Μου είπε ο κύριος Πράπας μία μέρα, θα το θυμάται, στο Οντινάν, μου λέει, εμείς λέμε, πέρα βλέπουμε τις αρτηρίες και τις χτυπάμε, που είναι αθυρωματικές και έχουν ασβέστιο, χτυπάνε. Πώς θα κάνουν αυτές οι αρτηρίες έφραγμα? Δηλαδή θέλει να πει ότι το έφραγμα δεν είναι όπως το νομίζουμε, ότι δηλαδή επειδή υπάρχουν βλάβες μπορεί να είναι διάχυτη νόσος και να κάνει ένα έφραγμα και κάνει ένα έφραγμα σε όλη τη ζωή του. Και ο άλλος να έχει μία και μοναδική βλάβη για να κάνει θανατηφόρο έφραγμα. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της τυφανίας νόσου. Αλλά αυτή η διαφάνεια δεν είναι από το βιβλίο μου. Από το βιβλίο μου είναι, αλλά είναι παρμένη από το Μπράγουλ. Από το βιβλίο του Μπράγουλ. Τι λέει εδώ? Λέει ότι ποιες είναι οι λειτουργικές μεταβολές στα στεφανία που βλέπουμε στη στεφανιογραφία. Και τι λέει? Ότι η ασθένωση 50% απάνω ψηλά, ανάλογα με τον αγγειακό τόνο, μπορεί να το βλέπεις στη στεφανιογραφία είτε σε ασθένωση 75%, οπότε λες εδώ πρέπει να επέμβω, ή σε ασθένωση 30%, οπότε λες εδώ δεν πρέπει να επέμβω. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί τα στεφανία δεν είναι σωλήνες της Σούλεν. Τα στεφανία είναι κύτταρα που ακούν σε νόμους. Και έχουμε στην αριστερή πλευρά, δεν έχω χρόνο να τα αναλύσω, τις αγγιοδιασταλτικές ουσίες των στεφανίων που λειτουργούν και στην δεξιά πλευρά τις αγγιοσυσπαστικές. Αν αυτή η ισορροπία χαλάσει, τότε έχουμε μεγάλο πρόβλημα λειτουργικό. Και για τους χειρουργούς, και πάλι επικαλούμε το Circulation, που ρωτάει, λέει, άμα οι βλάβες είναι γύρω στο 75%, 70-75%, να τις χειρουργούμε? Και απαντάει ότι όταν κάνουμε λίμα και υπάρχει στένωση οριακή ή υπάρχει δεύτερο bypass στη διαγώνιο, τότε τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά, διότι από πλευράς events που λέει, δηλαδή εφραγμάτων και θανάτων, είναι διπλάσια η θνητότητα στην εσωμαστική όταν την χρησιμοποιούμε σε οριακές βλάβες. Και γιατί τις λέμε οριακές?
Γιατί τώρα, αυτή είναι η πρόσφατη βιβλιογραφία, 18 το τσάτ, τα νέα μηχανήματα της αξιονικής τηλεφωνιογραφίας, δεν πούμε έτσι να μας καταλαβαίνει ο Ρωσοκόσμος, μετράνε FFR. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η βλάβη που βλέπετε δεν είναι 70%, αν το FFR δείξει ότι είναι μικρότερη, ή αυτή που είναι μικρότερη είναι μεγαλύτερη. Και αυτά είναι οι τεχνικές που έχουν εισαχθεί τώρα, γιατί δεν επιτρέπεται σε ασυμπτωματικό, επαναλαμβάνω άρρωστο, να προχωρούμε σε επεμβάσεις, σε ασυμπτωματικό, το τονίζω, εάν δεν ξέρουμε ποια είναι η δυναμική της στενώσεως. Το ότι η θνητότητα εξαρτάται από την βιωσιμότητα, δεν θα το επαναλάβω, το ξέρουμε όλοι. Εάν το μυοκάρδιο δεν είναι viable, τότε ό,τι και να κάνεις είναι το ίδιο. Εάν όμως έχει ισχυμία, τότε θα πρέπει να γίνεται κάτι επεμβατικό. Μεγάλη ισχυμία. Και μάλιστα το προσδιορίζουν οι μελέτες που δημοσιεύονται σε όλες τις εκδόσεις του Brownwall, ότι πάνω από το 10% του μυοκαρδίου, όταν ισχυμεί, έχουμε πράγματι πρόβλημα θνητότητος, ενώ σαφώς πάνω από το 20% πρέπει να επεμβαίνουμε. Εκείνο που βλέπω εγώ πολλές φορές από συναδέλφους, ότι κάνουν report στεφανιογραφίας και το report στεφανιογραφίας δεν αναφέρει το ejection fraction, το υποτιμούν. Λένε, ας πούμε, το ejection fraction θα το δούμε και από το ηχοκαρδιογράφημα και κατά συνέπεια δεν το μετρήσαμε. Ενώ αυτό είναι ο λόγος που έχει άμεση σχέση με τη θνητότητα, όπως έδειξα και στις πρώτες διαφάνειες. Και εδώ βλέπετε ότι σε τριαγγειακή νόσο, όταν είναι άνω του 50% ή κάτω του 30%, βλέπετε ότι είναι οι τρεις αυτές γραμμές. Δηλαδή κάτω του 30% είναι μεγάλη η θνητότητα. Το ίδιο είναι στη διαγγειακή νόσο, το ίδιο είναι στη μονοαγγειακή νόσο. Και ερχόμαστε και λέμε τώρα, όταν έχουμε στη θάνχη, αυτή η διαφάνεια είναι από το νέτσο, για να την προσέξουμε καλά. Όταν έχουμε στη θάνχη που εμφανίζεται είτε ντενόβο, είτε είναι στη θάνχη χρόνια. Εκείνο που πρέπει να σκεφτόμαστε, προτού κάνουμε και στεφανιογραφία, και την κάνουμε, είναι πώς είναι η βλάβη. Διότι εάν η βλάβη, δεξιά ψηλά βλέπετε που λέει επουλωθήσα πλάκα, αυτός ο άρρωστος έχει στη θάνχη. Έχει κάνει έφραγμα, δεν έκλεισε πλήρως η αρτηρία του. Έχει όμως, του κατέλειπε στη θάνχη, αν θέλετε, οριακή. Με τέσκο πόσος οριακά θετικό. Εάν εσείς εδώ σε αυτόν τον άρρωστο του κάνετε PCI, αγγειοπλαστική, το μόνο που μπορείτε να κερδίσετε είναι τις επιπτώσεις του PCI. Δεν μπορείτε να τον βελτιώσετε. Διότι αυτό δεν μπορεί να πάθει τίποτα. Έχει φτιάξει τόσο πολύ συνδετικό ιστό που δεν πρόκειται. Στη θάνχη του θα μείνει έτσι μέχρι να ζει. Δεν μπορείτε να πάθει τίποτα. Αν προσπαθήσετε να τον βελτιώσετε τοπικά, μπορείτε να το κάνετε κακό. Εάν τώρα αυτή η βλάβη μεταφράζεται σε μεγάλη ισχυμία του μυοκαρδίου, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Άρα λοιπόν, ο παράγων ο βασικός δεν είναι η στένωση, ο παράγων ο βασικός είναι η λειτουργική στένωση και το αποτέλεσμά της είναι η ισχυμία. Και εδώ βλέπετε πώς είναι το αγγειακό δίκτυο. Έφραγμα μπορούμε να πάθουμε όχι μόνο από τις μεγάλες αρτηρίες, από τη μικροκυκλοφορία. Γι' αυτό και το ACE inhibitors, επειδή ανταγωνίζονται κατά κάποιο τρόπο τους συσπαστικούς παράγοντες των αγγείων, να το πω απλά, γι' αυτό και έχουν θέση στη φανία νόσου. Και έρχεται το 2018 τώρα πρόσφατα, που η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, το SCC, το AHA και η Παγκόσμια κάνουν διρεκτίβες για τον ορισμό του εφράγματος του μυοκαρδίου. Ποιο είναι το εφράγμα του μυοκαρδίου? Είναι αυτό που μάθαμε στα μαθήματά μας στα πανεπιστήμια. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Έφραγμα του μυοκαρδίου είναι το έμφραγμα, αυτό που ξέρουμε, είναι το τύπου 1. Το τύπου 2 έφραγμα, ετούτο εδώ,
Είναι αυτό που έρχεται από τη διαταραχή του προσφερόμενου προς το απαιτούμενο οξυγόνο του μυοκαρδίου. Αυτό είναι το τύπου 2. Αυτό το τύπου 2 έχει τις ίδιες επιπτώσεις του εφράγματος τύπου 1, αλλά επειδή υπάρχουν και comorbidities, στην πενταετία έχει και μεγαλύτερη θνητότητα. Τι θα κάνετε στο εφράγμα τύπου 2? Τι θα θεραπεύσετε? Δεν υπάρχει στένωση. Και προχωρούμε. Εδώ, στο άρθρο αυτό του 18, στο Τζακ, μιλάει για τη μικροκυκλοφορία, η οποία, αν θέλετε, απεικονίζεται εδώ και δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο για να την αναλύσω, αλλά καλό είναι να το δείτε αυτό το άρθρο, όσοι ενδιαφέρονται. Αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να πω είναι ότι στρεφόμαστε όλοι στη στένωση. Σωστό. Αλλά η στένωση, και εδώ είναι ο στόχος της, αν θέλετε, της σύγχρονης καρδιολογίας, η στένωση πώς παράγεται? Παράγεται από όλους αυτούς τους μηχανισμούς. Δηλαδή από τη σύνθεση και την αποδόμηση της αθληρωματικής πλάκας, όπως βλέπετε. Από το κολαγόνο, από τα λεία μυϊκά κύτταρα, αλλά κυρίως από το τι λεφοκύτταρα και τα μακροφάγα. Τι είναι δηλαδή η στένωση? Η στένωση είναι ανοσοβιολογικός μηχανισμός. Γι' αυτό βλέπουμε και λέμε το CRP, γιατί κάνει το CRP, γιατί μετράει ουσιαστικά ανοσοβιολογία. Αυτή είναι μια διαφάνεια του Circulation του 2003. Και τι δείχνει? Δείχνει ότι μπορεί να έχετε μια στεφανή αρτηρία και να έχετε ένα ωραιότατο έφραγμα και θανατηφόρο, ενώ εμφανίζεται φυσιολογική. Αυτά από το 2003, τώρα έχουμε 2018. Αυτός ο άρρωστος, αν κάνει στεφανιογραφία, πέθανε, θα του βρούνε ότι μάλλον καλός είναι ο αυλός της αρτηρίας. Αλλά η κάψα, που είναι πάρα πολύ ισχυρή, τον διασφαλίζει ότι δεν θα πάθει ποτέ το έφραγμα στη βλάβη αυτή. Ετούτος εδώ ο άρρωστος, που αποδομήθηκε η κάψα του, αυτός είναι επιρρεπής για έφραγμα και μπορεί να έχει μία βλάβη και μοναδική και θανατηφόρο. Και τι μας λέει στο editorial το New England, για να μην πούμε τα λέμε εμείς? The notion, η άποψη, that heart attacks develop from coronary artery stenosis is an oversimplification, μια υπεραπλούστευση. Το να λέμε, α, η στένωση, να την διώξουμε, να μην πάθουμε έφραγμα, είναι, λέει, υπεραπλούστευση. Γιατί η πραγματική αιτία είναι ένας συνδυασμός του μεταβολισμού των λιπιδίων, χοληστερίνη, της φλεγμονής, ανοσοβιολογία, τα μακροφάγα, που έδειξα προηγουμένως, και το σπάσιμο του κολαγόνου, που προκαλεί τελικά τη ρήξη της πλάκας. Αυτές είναι οι σύγχρονες απόψεις όσον αφορά το έφραγμα και τη στεφανία νόσου. Και έρχεται και το Τζακ και πάλι του 2012, που λέει ότι το σύστημα εδώ είναι η ισχυμία. Δεν είναι ούτε η κριτική στένωση, ούτε η φλεγμονή, ούτε η συγκόλληση των αιμοπεταλίων, ούτε ο σπασμός, ούτε ενδοθυλιακή λειτουργία. Είναι όλα μαζί, αλλά αυτοί είναι δορυφόροι του ήλιου. Ο ήλιος είναι η ισχυμία, myocardial ischemia. Αυτό είναι το θανατηφόρο. Μα μου πεις, τα άλλα δεν είναι? Βεβαίως μπορεί να είναι. Αλλά δεν είναι ο αυτοσκοπός. Έχουμε όλοι, γι' αυτό είπα ότι ο editorial circulation, treat the patient, not the angio, έχει την καλύτερη εφαρμογή. Γιατί με αυτά που λέω, δεν θέλω καθόλου να υποτιμήσω τις επεμβατικές μεθόδους, που πολλοί από εμάς εδώ είναι και εξαιρετικοί, αλλά θέλω να πω ότι η επεμβατική μέθοδος πρέπει να γίνεται στο σωστό άρρωστο την κατάλληλη στιγμή. Εδώ λοιπόν βλέπουμε σε 6.500 αρρώστους καταλήγει το ηλιακό σύστημα της ισχυμίας να τονίσει ότι ο θάνατος είναι η ισχυμία και όχι τα επιμέρους. Και εδώ ένα παράδειγμα όπου με φυσιολογικά στεφανία λόγω κακής μικροκυκλοφορίας έχουμε έφραγμα. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι σε μια μελέτη 6.000 ανθρώπων, τυχιοποιημένη, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι άνδρες γυναίκες με φυσιολογικά στεφανία παθαίνουν έφραγμα και πεθαίνουν. Και βλέπετε με το μαύρο χρώμα είναι οι άνδρες και με το άσπρο είναι στις γυναίκες. Μάλιστα τι λέει?
ότι η ασταθή στη Θάνχη, μία στις τρεις γυναίκες που κάνει ασταθή στη Θάνχη, έχει φυσιολογικά στεφανία. Εγώ σας λέω τώρα κάτι άλλο. Ας πούμε ότι αυτή η γυναίκα, μία στις τρεις, δεν έχει φυσιολογικά στεφανία, αλλά κάνει σπασμό. Και έχει μία βλάβη 50-60% που έδειξα προηγουμένως ότι αν δεν κάνεις FFR δεν σημαίνει τι, απολύτως τίποτα. Λοιπόν, και εσύ πας και βάλεις ένα στεν αυτηνής, γιατί πιστεύεις ότι την θεράπευσες. Αυτή ξεταπάθει. Θα βουλώσει το στεν από το σπασμό που έχει. Διαχρονικά. Και θα νομίζουμε όλοι ότι εβούλωσε το στεν διότι δεν το βάλε καλά ο συνάδελφος, διότι έφταιγε, δεν έκανε καλή αντιπαικτική και είναι η ίδια η νόσος. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και αυτό που βλέπετε, όπως βλέπετε μάλλον, οι βλάβες αρχίζουν από ηλικίες 15 χρονών και απάνω και εξελίσσονται και γι' αυτό πρέπει κανένας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Και ερχόμαστε τώρα στην Επανάσταση. Η Επανάσταση της δεκαετίας είναι ότι η όλη προσπάθεια γίνεται με δύο άξονες, όπως είπαμε. Ο ένας είναι ο, ας το πούμε, αντιλιπιδεμικός, χοληστερίνη, και ο άλλος είναι ο αντιφλεγμονώδης. Είναι η μελέτη Κάντος, η οποία έδειξε θεαματικά αποτελέσματα, που λέει ότι αν τρεις φορές το χρόνο δίνουμε μια ουσία που μπλοκάρει την Ιντερλευκίνη 6, την Ιντερλευκίνη με ένα B και παράλληλα και την 6 που εξαρτάται από αυτή, τότε τι έχουμε. Έχουμε θεαματικό αποτέλεσμα ανεξάρτητα από πού βρίσκονται τα λιπίδια. Και μάλιστα, επειδή λειτουργεί με τον ίδιο μηχανισμό, έχουμε και λάτωση στη μελέτη αυτή του ποσοστού του καρκίνου. Δεν έχω χρόνο να σας περιγράψω το γιατί, αλλά είναι μια, είναι κάτι το θεαματικό. Και βλέπετε ότι η σε αντιδρόσα πρωτεΐνη με το κανακίνουμαπ, αυτό δηλαδή που συζητάμε, το μπλόκερ της Ιντερλευκίνης 1, βλέπετε ότι πέφτει πάνω διαφάνεια. Ενώ τα λιπίδια, τα τριγλυκερίδια είναι ουδέτερα, δεν επηρεάζονται. Η δράση είναι καθαρά στον ανοσοβιολογικό μηχανισμό. Γιατί τελικά η θνητότητα στεφανία νόσος έρχεται από την ισχυμία, επαναλαμβάνω. 65% των ασθενών κάνουν καρδιακή ανεπάρκεια. 65% των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια είναι στεφανίοι. Δηλαδή, η στεφανία νόσος κάνει καρδιακή ανεπάρκεια. Μα μου πείτε, δεν πεθαίνουν. Βεβαίως πεθαίνουν. Μα μου πείτε, δεν έχουμε ευνίδιο θάνατο. Βεβαίως. Αλλά ο ευνίδιος θάνατος κυρίως οφείλεται στα channels και όχι στις στενώσεις. Στένωση δεν κάνει ευνίδιο θάνατο. Εάν είσαι επιβαρημένος από πλευράς διάβλων ασβεστίου κυρίως και καλίου, τότε η ισχυμία είναι ο trigger για να προκαλέσει ευνίδιο θάνατο. Τα εφράγματα, όπως ξέρετε, αυτά που πεθαίνουν, πεθαίνουν την πρώτη ώρα. Δεν προλαβαίνει καν να γίνει βλάβη. Γιατί πεθαίνουν? Γιατί υπάρχει ο μηχανισμός triggering των διάβλων καλίου ασβεστίου, που δυστυχώς ακόμα γονιδιακά είμαστε σε πρωτόγονο στάδιο. Υπάρχουν μελέτες, αλλά δεν μπορεί κανένας να στιγματίσει ποιος άρρωστος θα πάθει οξύ θάνατο όταν πάθει έφραγμα. Αλλά ξέρουμε ότι στα 10 εφράγματα τα 2 πεθαίνουν. Κάνουν ευνίδιο θάνατο δηλαδή. Τα 8 όμως δεν πεθαίνουν. Δεν είναι λοιπόν η στένωση ή η ισχυμία που προκαλεί το θάνατο. Οι 8 δεν πεθαίνουν στο έφραγμα. Οι 2 πεθαίνουν. Είναι οι μηχανισμοί που σας περιέγραψα. Και όσον αφορά τώρα την εξέλιξη της ισχυμίας, βλέπετε ότι ανάλογα με τι ταρτιμόριο βρίσκεται η τροπονίνη ΤΑΦ, όταν παρακολουθείτε τον άρρωστο, βλέπετε ότι αυτός τίνει να κάνει καρδιακή ανεπάρκεια από χρονία ισχυμία. Είναι, η επιβίωση είναι σαφώς. Στο τέταρτο ταρτιμόριο είναι, ο θάνατος είναι τετραπλάσιος περίπου. Ενώ στις χαμηλές τιμές της τροπονίνης, άρα λοιπόν η τροπονίνη ΤΑΦ, η high sensitivity, είναι ένας παράγοντας που πρέπει να τον προσέχουμε ιδιαιτέρως. Και έρχεται ο Μπράγκολ. Ο Μπράγκολ είχε πει, ήμουνα μια φορά σε ένα συνέδριο στο ACC
και στην αρχή του αιώνα, πριν 18 χρόνια δηλαδή, και είχε πει ότι το τέλος Στεφανίας νόσου θα είναι το 2030. Τώρα είμαστε το 18, θέλουμε άλλα 12 χρόνια. Εμείς λέμε τι λέει αυτός, γελούσαμε. Έρχεται τώρα ο Μπράουγκολ στο τελευταίο συνέδριο, το πανευρωπαϊκό, και τι λέει, ότι μαζί με όλα αυτά που είπαμε, εάν ενεργοποιήσουμε όχι το PCSK9, αυτός είναι ο μπλόκερ, αν θέλετε, μάλλον ανάποδα, ο μπλόκερ του PCSK9 είναι ένας παράγοντας. Το inclisiran είναι ο αναστολέας της σύνθεσης. Να μην γίνεται. Τι γίνεται. Όταν αυτό μηδενιστεί, τότε η υποδοχής LDL του στο ΙΠΑ, στο σκότι, πολλαπλασιάζονται και η χοληστερίνη πέφτει κάθετα. Λέει λοιπόν ότι εάν το PCSK9, εάν το, ο μπλόκερ της υπερλευκίνης 1B μπουν και τα δύο σε αυτή τη δεκαετία, τότε θα έχουμε μια επανάσταση στη Στεφανία νόσου. Το ερώτημα είναι, θα το δούμε. Τα γεγονότα δείχνουν ότι θα το δούμε. Αλλά να είμαστε καλά, να το δούμε και στην πράξη. Εκείνο όμως που θέλω να πω και επιμένω πάντα, είναι ότι για όσους θέλουν να προβληματιστούν, ότι δεν υπάρχει ορολογία στην καρδιολογία, την παγκόσμια καρδιολογία, προληπτική επεμβατική καρδιολογία. Επεμβατική καρδιολογία είναι θεραπευτική. Δεν πάμε να κάνουμε επέμβαση για να πάθουμε έφραγμα. Να το πάθουμε. Το είδατε ότι έδειξα μελέτες που δείχνουν και μάλιστα και τι ποσοστά παθαίνεις μετά την επέμβαση. Λοιπόν, δεν είναι η επεμβατική, είναι θεραπευτική. Η προληπτική είναι όλα αυτά που είπαμε πλην της επεμβατικής. Με όλα αυτά όμως που λέμε, δεν θέλουμε ούτε να μειώσουμε την επεμβατική, αλλά τι θέλουμε να πούμε. Θέλω να πούμε ότι η επεμβατική πρέπει να γίνεται στο σωστό άρρωστο, τη σωστή στιγμή, από πάρα πολύ καλούς έμπειρους συναδέλφους. Γι' αυτό λέμε ότι preventive cardiology υπάρχει. Δεν υπάρχει preventive invasive cardiology. Υπάρχει τέτοιος όρος στην καρδιολογία. Υπάρχει κανένα περιοδικό να μας το πει. Κανένα. Γιατί. Γιατί δεν υπάρχει απλούστατα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κρεμαστή.